Στην Αύπακτο και συγκεκριμένα στο Παπαχαραλάμπιο Εθνικό Στάδιο βρέθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιος Συναδιανός. Ο κύριος Συναδιανός συναντήθηκε με αθλητικούς φορείς της περιοχής, όπου συζητήσαν τα προβλήματα του σταδίου. Υπήρχε ένας διάλογος ανάμεσα στους φορείς και στο Γενικό Γραμματέα, ο οποίος απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και τους διαβεβαίωσε ότι μέσα στο 2016 θα είναι έτοιμο το ταρτάν στο στάδιο, αφού αυτό ήταν και το αίτημα όλων των φορέων. Στον χώρο βρισκόταν υπό τη μορφή πανό ο μεγάλος ευεργέτης της πώλησης Ναυπάκτου, που πρόσφερε με την καρδιά του για την άθληση της νεολαίας της περιοχής, Δημήτρος Παπαχαραλάμπους. Το ταρτάν ήταν το κύριο θέμα της συζήτησης που είχα και με τη Δημοτική Αρχή και με τους εκπρόσωπους των αθλητικών φορέων και με τη διοίκηση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου. Τους περιέγραψα ποιες είναι οι προτεραιότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα ταρτάν που φτιάχνουμε σε όλη τη χώρα. Υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός. Μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχουμε τη μελέτη για το ταρτάν στην Αύπακτο. Να ενημερώσω ότι ήδη την Τετάρτη ήρθε στην Αύπακτο ο προϊστάμενος του τμήματος συντήρησης των τεχνικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας και σήμερα το απόγευμα έρχεται κι άλλος μηχανικός, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ο οποίος θα κάνει αυτοψία στο χώρο, θα κάνει κάποιες επιμετρήσεις για να ετοιμάσουν τις μελέτες. Αυτό το οποίο θα πρέπει πρώτα να γίνει είναι οι ομοσπονδίες να είναι συνεπείς απέναντι στα αθλητικά σωματεία σε σχέση με την καταβολή των αδιπορικών. Όπως γνωρίζετε, εδώ και αρκετά χρόνια δεν καταβάλλονται αυτά τα αδιπορικά, με αποτέλεσμα τα ίδια τα σωματεία να προσπαθούν μέσα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάμε να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους να μετακινήσουν τις ομάδες και κυρίως με εθελοντές, γονείς, προπονητές οι οποίοι φορτώνουν στα αυτοκίνητα τα παιδιά και τα μετακινούν από τον έναν αγωνιστικό χώρο στον άλλο ή από πόλη σε πόλη για να παίξουν. Είναι ένα πρόβλημα, βεβαίως αυτό δεν είναι τωρινό. Εμείς ως έτοιμα κορονίδα των ετοιμάτων σε συνεννόηση με όλους τους αθλητικούς παράγοντες που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Παπαχαρλάμπιου σταδίου έχουμε ως κορονίδα των ετοιμάτων μας την δημιουργία του ταρτάν αγωνιστικού στίβου και των άλλων αθλημάτων του στίβου. Ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε, θα ξεκινήσει η μελέτη και εντός το 2016, το δεύτερο εξάμηνο, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν τα έργα για το ταρτάν. Επίσης, μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και επιτέλους μετά από 20 χρόνια θα επισκευαστεί και ο μανδρότυχος, ο οποίος είχε καταρρεύσει από πλημμυρικά φαινόμενα. Έμειναμε ικανοποιημένοι όλοι οι φορείς, έγινε μια διαλογική συζήτηση, μια κουβέντα γενικότερα στα προβλήματα του αθλητισμού. Όλοι οι παράγοντες που ρωτήσανε πήραν ικανοποιητικές απαντήσεις για τα προβλήματα που υπάρχουν και ήταν ένας πολύ πολύ γόνιμος διάλογος, από τους διαλόγους οι οποίοι παράγουν πραγματικά πολιτική.